Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τεράστιες ελλείψεις σε καθημερινά φάρμακα όπως αντιπυρετικά, αναλγητικά και αντιβιώσεις παρατηρούνται και στα φαρμακεία της ηλίας. Η έξαρση των ιώσεων και της γρήπης έχει στην κυριολεξία διάσητα ράφια με τους φαρμακοποιούς να κάνουν έκκληση στους πολίτες να μην στοκάρουν φάρμακα στο σπίτι τους, αφού το μόνο που δημιουργούν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, μπορεί το Υπουργείο Υγείας να πήρε άμεσα μέτρα, ωστόσο το φαινόμενο μέρα με τη μέρα διωγγώνεται, με τους φαρμακοποιούς να μιλούν για ανεξέλεγκτη κατάσταση. Με άδεια συρτάρια παραμένουν τα φαρμακεία την ώρα που συνεχίζεται η δύσκολη καθημερινότητα η οποία έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα με τις τεράστιες ελλείψεις φαρμάκων. Η κατάσταση σε επίπεδο υγείας είναι ακριβώς όπως σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχει κάποια διαφοροποίηση και είναι τραγική. Υπάρχει το χρόνιο πρόβλημα των ελλείψεων σε εισαγόμενα βασικά φάρμακα, το οποίο δεν είναι τωρινό, είναι πολλών χρόνων και για το οποίο δεν γνωρίζουμε χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε επιπλέον ελλείψεις σε σκευάσματα τα οποία σχετίζονται συνήθως με τις ιώσεις, δηλαδή σε αντιπυρετικά, σε εισπνεώμενα και σε αντιβιώσεις. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτό το διάστημα, γιατί δεν υπάρχουν σχεδόν τίποτα από τα φάρμακα, ούτε αντιπυρετικά για τα παιδιά, ούτε εισπνοές, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Του λέμε ότι όλα είναι σε έλλειψη και παραμένουν σε έλλειψη. Δεν ξέρουμε το πότε θα παραλάβουμε ξανά. Και δυστυχώς η γρήπη είναι αυτή τη στιγμή σε έξαρση. Την ίδια στιγμή, εν μέσω έξαρση των ιώσεων, οι ασθενείς δυσκολεύονται να βρουν ακόμα και τα πιο απλά φάρμακα, όπως αντιπυρητικά και αντιβυχικά ή εισπνεώμενα για τα παιδιά. Το σαφάρι από το ένα φαρμακείο στο άλλο αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, την ώρα που οι συνεχείς λοιμώξεις προβληματίζουν τους πάντες για το επόμενο διάστημα. Πάντα είχαμε ιώσεις, αλλά ποτέ δεν είχε παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Καταρχήν ήταν οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή εισαγόμενα φάρμακα, τα οποία γίνονται εξαγωγή ενώ χωρίζονται στην ελληνική αγορά. Γίνονται εξαγωγή στο εξωτερικό. Οι τωρινές ελλείψεις, προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην παραγωγή των αντιπυρετικών φαρμάκων ή των αντιβιωτικών και στο ότι οι εταιρείες προφανώς δεν τηρήσανε τα αποθέματα ασφαλείας που έπρεπε να έχουν. Το Υπουργείο Υγείας, βλέποντας να λείπουν από την αγορά ακόμα και καθημερινά φάρμακα, λαμβάνει τα μέτρα του, σκληραίνοντας παράλληλα τη στάση του απέναντι στις φαρμακοποθήκες. Πάρα πολύ λίγα τα μέτρα και πολύ αργά. Θα αργήσουν να αποδώσουν και θα αποδώσουν πολύ λίγο. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στον κόσμο. Να μην προσπαθεί να αποθεματοποιήσει φάρμακα για το σπίτι για όταν χρειαστεί, γιατί έτσι το πρόβλημα μεγενθύνεται ακόμα περισσότερο. Είναι κρίμα, έρχονται να στο κάνουν αντιπυρετικά, αναπνευστικά κτλ. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη και δεν μπορούν να βρουν να κάνουν θεραπεία. Σε επικίνδυνες προβλέψεις σχετικά με το ενδεχόμενο μιας τριπλής πανδημίας, γρήπης, ιώσεων και COVID, μέσα στο επόμενο διάστημα προχωρούν ειδικοί επιστήμονες, την ώρα που τα πρώτα δείγματα των λοιμάτων σε μεγάλες πόλεις είναι άκρως ανησυχητικά. Μάλιστα, μιλούν για 350.000 κρούσματα γρήπης εβδομαδιαίως και παράλληλα περί τις 40.000 νέες μολύνσεις κορονοϊού την εβδομάδα, με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται για το επιβαρημένο σύστημα υγείας της χώρας. Σε προβλέψεις για κρούσματα γρήπης που δεν έχουμε ξαναδεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, προχωρούν οι ειδικοί. Όπως τονίζουν, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα τα κρούσματα γρήπης τύπου Α και τύπου Β να φτάσουν ακόμα και τα 350.000 εβδομαδιαίως. Αυτό άλλωστε καταδεικνύεται και στις πρώτες μετρήσεις των λοιμάτων στις μεγάλες πόλεις μέσα στις γιορτές. Επειδή μετράμε παράλληλα και το οικοφορτίο της γρήπης, πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε συνολικά αύξηση πάρα πολύ του οικού φορτίου της γρήπης. Συγκεκριμένα, η γρήπη τύπου Α έχει ανιχνευτεί στα λίμματα για πρώτη φορά στην Αθήνα τέλος Σεπτεμβρίου και το τελευταίο διάστημα, τελευταία εβδομάδα, είχε μια αύξηση της τάξης του 40%. Ωστόσο, το ανησυχητικό στην περίπτωση της Αθήνας αυτή τη στιγμή είναι ότι από 11 Δεκεμβρίου έχουμε αρχίσει να ανιχνεύουμε τη γρήπη τύπου Β, και την τελευταία εβδομάδα βλέπουμε διπλασιασμό του οικού φορτίου σχετικά με τη γρήπη τύπου Β. Την ίδια στιγμή η χώρα μας είναι αντιμέτωπη και με το ενδεχόμενο μιας τριπλής πανδημίας μέσα στους επόμενους μήνες. Αφού και ο κορονοϊός υπάρχει, ωστόσο οι παραλλαγές που κυκλοφορούν στην κοινότητα έχουν σαφώς υπιότερη νόση σε σχέση με αυτή της γρήπης. Οι υπολογισμοί μιλούν για 35 με 40.000 κρούσματα κορονοϊού σε εβδομαδιαία βάση. Όσον αφορά το οικό φορτίο στα λίμματα του SARS-CoV-2, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μια σχετική σταθεροποίηση. Ναι. Η αύξηση όμως συνολικά αθρηστικά το τελευταίο δίμηνο είναι πάνω από 65%. Και αυτό αντανακλά προφανώς στον αριθμό των ατόμων που νοσούν. Το να μην δίνουμε σημασία στον κορονοϊό
Έχει και την καλή του πλευρά ότι πλέον ξεκινούμε σε μια ενδημική μορφή της νόσου αυτή στην κοινωνία μας. Αυτό θέλαμε. Αυτή τη στιγμή είναι η ποιότερη ίωση την οποία συναντούμε εμείς οι γιατροί από τις τρεις που κυκλοφορούν, τις τρεις-τέσσερις που κυκλοφορούν, η ποιότερη από πλευράς βαρύτητας, συμπτωμάτων και σοβαρότητας. Πάμε να δούμε τα όσα συμβαίνουν χαρακτηριστικά στην Μεσσηνία με τα κρούσματα γρίπης, αφού στο 100% είναι η πληρότητα στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου Καλαμάτας. Τα περιστατικά που νοσηλεύονται έχουν να κάνουν με γρίπη αλλά και τις υπόλοιπες ιώσεις του αναπνευστικού. Ενώ πολλά είναι και τα παιδιά που έχουν εισαχθεί στην παιδιατρική κλινική. Η κατάσταση στην νοσηλευτική μονάδα είναι πάλι δύσκολη. Όμως προς το παρόν παραμένει διαχειρίσιμη. Βαριά και δύσκολη είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, καθώς τα περιστατικά γρίπης αλλά και άλλων ιώσεων είναι πολλά, με την πληρότητα στις παθολογικές κλινικές να ξεπερνά το 100%, ενώ αρκετά είναι τα παιδιά που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Πάντοτε έχουμε περίπου 15-16 ασθενείς, δεν ξεπεράσαμε τους 20 ποτέ νοσηλευόμενους. Αυτή είναι η κατάσταση για το COVID, όμως στον τομέα των παθολογικών περιστατικών έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, πάρα πολύ στις γιορτές και αρκετά και τώρα βέβαια. Mm-hmm. Αυτές τις μέρες να σας πω ότι έχουμε πληρότητα πάνω από 100% στις παθολογικές κλινικές και πολύ μεγάλη πίεση και στο κομμάτι των παιδιατρικών. Έχουμε πολλές νοσηλίες παιδιατρικές. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 15 παιδιά μέσα στο νοσοκομείο και γενικότερα υπάρχει πολύ μεγάλη ροή και κίνηση συμπτωμάτων και περιστατικών σε παιδιά τα οποία κυρίως έχουν έτσι αυτό που είπατε αναπνευστικές λοιμώξεις. Mm-hmm. Αλλά και οι παθολογικές κλινικές αντιμετωπίζουν ένα θέμα πίεσης από αναπνευστικές λοιμώξεις αρκετά σε αυτά περιστατικά, ιδιαίτερα μεγάλοι άνθρωποι. Πιεζόμαστε στις κλίνες βέβαια των παθολογικών, αναγκαζόμαστε να φιλοξενηθούν παθολογικά περιστατικά και σε άλλες κλινικές. Η κατάσταση, όπως επισημαίνει η διοικήτρια του νοσοκομείου, Ελένη Αλιφέρη, είναι πιεστική αλλά διαχειρίσιμη. Στην παιδιατρική έχουμε αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ καλή στελέχωση από πλευράς ειδικευμένων γιατρών και ειδικευόμενων, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται η κλινική και στα επίγοντα και στις νοσηλίες. Βέβαια, απορροφά και νοσηλίες από τους γύρω νομούς, γιατί τα παιδιατρικά τμήματα εκεί δεν εφημερεύουν καθημερινά. Στις παθολογικές κλινικές, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει επιστράτευση γενικότερα του προσωπικού των παθολογικών, οι οποίοι χρειάζεται να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί οι παθολογικές έχουν πάνω από 100% πληρότητα. Το τμήμα ωστόσο των επιγόντων περιστατικών δέχεται μεγάλη πίεση, με αποτέλεσμα οι αναμονές των ασθενών να είναι μεγάλες. Βέβαια τα επίγοντα, στα επίγοντα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς που προσέρχονται με το ΕΚΑΒ, δηλαδή ασθενείς που καταλαβαίνετε δεν είναι περιβαλλοντικοί, είναι μεγάλης ηλικίας ή σε σοβαρή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και μια η αντιμετώπιση τόσο μεγάλου όγκου περιστατικών και τόσο βαριών περιστατικών δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλύτερη αναμονή σε άλλα περιστατικά που είναι πιο ελαφρά. Συνεδρίαση με αρκετές απουσίες είχαμε για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΕ Ηλίας, με βασικό θέμα αυτό της τιμολογιακής πολιτικής που θα ακολουθήσει ο Σύνδεσμος το 2023 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εν μέσω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων για τους ΟΤΑΛΑ και των μεγάλων οφειλών των Δήμων της Ηλίας προς τον Φορέα. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΕ και δήμαρχο Ήλδας, Γιάννη Λιμπέρη. Κύριε Λιμπέρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ποια θα είναι τελικά η τιμολογιακή πολιτική του φορέα για το νέο έτος? Κοιτάξτε, η τιμολογιακή πολιτική είναι ήδη συμφωνημένη και υπογεγραμμένη από τον καιρό που προκηρύχθηκε και κατασκευάστηκε το λεγόμενο εργοστάσιο απορριμμάτων του νομού Ηλίας. Άρα λοιπόν είναι δεδομένη ποια είναι η τιμή ανατόνου απορριμμάτων συν το ΦΠΑ συν τις προσαρμογές κάθε έτος ανάλογα με τις τιμές οι οποίες ισχύουν, όπως έχει υπογραφεί στα συμβόλαια που έχουμε υπογράψει ο Σύνδεσμος Απορριμμάτων Νομού Ηλίας και η κοινοπραξία
που λειτουργεί το εργοστάσιο. Αυτό θα ισχύσει για τα επόμενα 27 χρόνια, 26 μάλλον, διότι ένα χρόνο ήδη λειτουργούμε. Το ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, το ότι οι δημότες πληρώνουν τόσα πολλά, χωρίς να μπορούν να τα βγάλουν αυτά τα οποία πληρώνουν, και κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια, μέσω της οποίας εισπράττονται και τα δημοτικά τέλη, διότι πρέπει να πληροφορήσουμε, το ξέρουν οι τηλεθεατές σας, ότι τα δημοτικά τέλη εισπράττονται από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή όποιου άλλου παρόχου δίνει ρεύμα στους Δήμους. Επομένως, υπάρχει μία δυσχέρεια αντικειμενική λόγω των κρίσεων. Όμως, αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει τα λεφτά τους, διότι αυτό έχει γίνει με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα το εργοστάσιο της Ηλίας, έχουν βάλει τα λεφτά τους και χρησιμοποιούν και κάποιες δεκάδες άτομα προσωπικό για να κάνουν τη δουλειά, δεν είναι καλοί σαμαρίτες. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν για να πληρώσουν τα απορρίμματα των δημοτών του νομού Ηλίας. Άρα πρέπει, και αυτό είπαμε με τους συναδέλφους που ήρθαν προχτές και κάναμε τη συνεδρίαση, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πληρώσουμε τα απορρίμματά μας. Στην ελόγω σύμβαση υπάρχει δέσμευση για συγκεκριμένο ποσοστό αυξήσεων. Αυτό μπορεί να αλλάξει και αν ναι πώς? Θα έρθετε σε συνεννόηση με την κοινοπραξία του που λειτουργεί το εργοστάσιο? Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυξήσεις. Σας είπα, είναι αναλόγως με το πώς, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τιμάριθμος, ο καταναλωτικός ρυθμός εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μηδέν. Φέτος ήταν ένα ποσοστό 7%, πόσο ήταν, δηλαδή 6 ευρώ ανά τόνο φαίνεται η αύξηση. Νομίζω, μετά και την απόφαση που πήραμε προχτές με την υποσημείωση ότι θέλουμε αυτό να το συζητήσουμε και να το διαπραγματευτούμε, νομίζω από την πρώτη επαφή που είχαμε την γενοπραξία, η οποία έτσι κι αλλιώς δέχτηκε να στείλει τον εκπρόσωπό της τη μεθεπόμενη εβδομάδα και να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί να συζητήσουμε, ότι αν όχι σε χρήμα, μπορεί να μας τα επιστρέψει αυτά σε είδος. Παραδείγματος χάρη, είχα μια ιδέα εγώ και είπα, σε μπλε κάδους. Και γιατί αυτό? Διότι όσο αυξήσουμε τους μπλε κάδους και όσο αυξήσουμε τη διαλογή στην πηγή, δηλαδή στις πόλεις μας, τόσο θα αφαιρούνται οι τόνοι σκουπιδιών που θα πηγαίνουμε για διαλογή. Άρα, τόσο λιγότερα θα πληρώνουμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή και λογική διαπραγμάτευση αυτή να την κάνουμε και κυρίως να κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια όλες οι δημοτικές αρχές στον νομό Ηλίας για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα απορρίμματά μας. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στους Δήμους που οφείλουν μεγάλα ποσά. Εδώ και χρόνια. Είχαμε κάποια εξέλιξη? Κοιτάξτε, η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις οφειλές που ήταν πριν τη λειτουργία του εργοστασίου και τη λεγόμενη ενδιάμεση λύση, πήγαν ήδη στη ΔΕΗ και στο Υπουργείο Εσωτερικών για να γίνονται παρακρατήσεις από τις αποδοχές των Δήμων από εκεί, δηλαδή από τα δημοτικά τέλη, τα ανταποδοτικά, ή από τις ΚΑΠ. Αυτό ήδη έχει κατανεμηθεί και θα υπάρξουν οι αντίστοιχες κρατήσεις σχεδόν σε όλους τους Δήμους. Εδώ και η Ολυμπία λιγότερα, οι άλλοι περισσότερα. Σε ό,τι αφορά την πολιτική του ΣΔΙΤ, του εργοστασίου δηλαδή, που πολλοί Δήμοι, οι πιο πολλοί δηλαδή, δεν έχουν πληρώσει τίποτα, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Όμως αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ επώδυνο και μάλιστα μέσα σε προεκλογική χρονιά, νομίζω έχει δοθεί η δυνατότητα να πάρουν δάνειο οι Δήμοι, να δανειστούν δηλαδή οι δημοτικές αρχές προκειμένου να τα αποπληρώσουν, να τα πληρώσουν και να τα αποπληρώνουν σε βάθος δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Στο σημείο αυτό θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για τα όσα αναφέρει στην επιστολή του που έδωσε στην δημοσιότητα ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος. Όπως είδαμε, απήχε από την χθεσινή συνεδρίαση και διαφωνεί με το ενδεχόμενο αυξήσεων στα τέλη των Δήμων προς τον ΦΟΣΔΑ. Εντάξει, τώρα αυτό το έχω πει και του Τάκη, ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Υπάρχει μία ισοσκέληση σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν κάθε χρόνο. Μπορεί η αύξηση να είναι 0. Μπορεί να είναι 7%, όπως σας είπα τώρα, 6 ευρώ για φέτος. Αυτό όμως, μπροστά
στους 70 τόσες ευρώ που είναι με το ΦΠΑ ο τόνος και μπροστά στους χιλιάδες τόνους στους οποίους πάμε, είναι σταγόνα με το ωκεανό. Αυτό σας είπα και πριν, μπορούμε σε είδος να το διαπραγματευτούμε. Επίσης, πρέπει και περιμένουμε την επιγορία νομικού συμβούλου του Φώστα να τοποθετηθεί η μηχανική, η διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, το λεγόμενο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων, το ΚΤΑΙ, στην θέση της Τριανταφυλλιάς, για να μπορούμε χωρίς να ξοδεύουμε πετρέλαια και καύσιμα να τα πάμε στην Πάτρα, να έχουμε και αυτό το αβαντάζ. Και συγχρόνως υπάρχει ένας μεγάλος κλάδο θρηματιστής, ο οποίος θρηματίζει τα κλαριά, τα ξύλα και τα κλαριά τα οποία κόβουμε, τον οποίο τον έχουμε εμείς στην Αμαλιάδα και μπορούμε να τον τοποθετήσουμε πάνω, και αυτό επίσης θα είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση στους Δήμους, τα κλαδιά να πηγαίνουν εκεί και να τα κάνει την οπραξία. Αυτά τα τρία πράγματα, ναι, νομίζω ότι με την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να τα διαπραγματευτούμε και να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Κύριε Λιμπέρη, ο κύριος Αντωνακόπουλος αναφέρεται και σε μια σειρά από τεχνικά ζητήματα. Όπως λέει, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει από τους αναδόχους, ενώ θα έπρεπε. Εσείς τι του απαντάτε? Είναι αυτά τα δύο που σας είπα προηγουμένως. Το ΚΔΑΗ και ο θρηματοποιητής και τα κλαδιά. Αυτά είναι σύμφωνοι. Αυτή τη στιγμή που υπάρξει το πράσινο φως από το νομικό μας σύμβολο, να τα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλή χρονιά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Με αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία, λόγω της μειωμένης κρατικής επιδότησης για τους 3 επόμενους μήνες, ξεκίνησε το νέο έτος. Πλέον στα πρατήρια της περιοχής, η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 1,23 ευρώ το λίτρο, όταν πριν από 20 μέρες ήταν στο 1,10, με την κίνηση από τους καταναλωτές να έχει αυτομάτως παγώσει. Οι περισσότεροι πάντως φαίνεται πως έχουν εκμεταλλευτεί το προηγούμενο διάστημα και έχουν εφοδιάσει τις δεξαμένες τους, ενώ λόγω της καλοκαιρίας η χρήση του καλοριφέρ είναι μέχρι σήμερα μειωμένη. Το ψαλίδι στην κρατική επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία έφερε από τις αρχές του νέου έτους και αυτόματη αύξηση στην τιμή του. Αν και η επιδότηση παρατάθηκε για 3 ακόμα μήνες, περιορίστηκε από τα 25 λεπτά στα 15 λεπτά το λίτρο. Πράγματι, από την 1η-1η του 2023 έχει μια αύξηση κατά 10 λεπτά στην Αγγλία. Ο λόγος είναι ότι η κυβέρνηση μείωσε την επιδότηση που είχε από τα 25 λεπτά στα 15. Έτσι έχουμε μια άμεση αύξηση 10 λεπτών, που αυτό συνεπάγεται περίπου το 1,25 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο έχει 1,23 και είμαστε σε αναμονή να δούμε που θα πάει. Ανέβηκε από τη Δευτέρα πάλι 10 μονάδες στο πετρέλαιο. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, παραπονείται. Η δουλειά όσο πάει, πάει και πιο χάλια. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πολιτεία, βλέποντας την παρατεταμένη καλοκαιρία στις αρχές του χειμώνα αλλά και την πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μέσα στο φθινόπωρο, περιόρισε την επιδότηση στη λιανική τιμή και έτσι πλέον το πετρέλαιο θέρμανσε στις πολίτες σχεδόν 10 λεπτά ακριβότερο ένα λίτρο. Στις 30 Δεκεμβρίου η μέση τιμή στα πρατήρια ήταν 1,133 ευρώ, ενώ πλέον με τις περικοπές στην επιδότηση το κόστος στην Αγγλία έχει ανέβει στο 1,233 ευρώ το λίτρο. Έχει τώρα η αγορά αυτή τη στιγμή παγώσει, δεν υπάρχει κινητικότητα. Είχαν βάλει πριν τις γιορτές, χαλάσαν και πολλά λεφτά μέσα στις γιορτές και τώρα είναι σε αναμονή περισσότεροι. Μόνο τα κρύα περιμένουμε να δούμε, σιγά σιγά ξεκινήσουμε. Η μεγαλύτερη ποσότητα μπορεί να βάλει ένα σπίτι είναι στα 100 ευρώ. Εδώ, άμα δείτε τώρα πίσω σας, ήρθε ο άνθρωπος με ένα μπετόνι να πάρει 10 ευρώ. Έτσι ο κόσμος ούτε μπορεί να ζεσταθεί, ούτε εμείς μπορούμε να βγάλουμε κάποιο μεροκάματο. Δεν πηγαίνει τίποτα καλά. Υπήρχε μια μικρή αύξηση, όχι η μεγάλη που περιμέναμε, της τάξης το 30% παραπάνω που χρησιμοποίησαν το πετρέλαιο. Αλλά μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα πάντως με τους διαχειριστές και τους πρατηριούχους, όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα εκμεταλλεύτηκαν το τελευταίο διάστημα με την πτώση των τιμών και εφοδίασαν με πετρελαιοθέρμανση τις δεξαμενές τους. Τα πράγματα είναι δυσίωνα για τους επόμενους μήνες, αφού και οι διεθνείς τιμές έχουν αρχίσει και πάλι το ράλι ανόδου. Οι περισσότερες πολυπελάτες μου που έχουμε έχουν ήδη φουλάρει, έχουν γεμίσει τις δεξαμενές πετρελαίου. Αν όμως παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν όμως αυξηθεί, πιστεύω ότι θα μειωθεί και η χρήση του πετρελαίου. Έχει παίξει ρόλο και ο πολύ καλός καιρός που έχουμε, πρωτοφανής για τα δεδομένα, άρα είμαστε σε καλό επίπεδο για αυτή τη στιγμή.
Από τη μία τα νέα υγειονομικά προβλήματα με την έξαρση της γρίπης και από την άλλη η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με το κύμα ακρίβειας και τον πληθωρισμό. Το καλάθι του νοικοκυριού ήρθε για να λύσει προβλήματα, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει αγκαλιαστεί και τόσο πολύ. Αρκετοί μάλιστα συνεχίζουν να το αγνοούν αφού θεωρούν πως πρόκειται για μέτρο που δεν έχει σημαντικά αποτελέσματα στην συγκράτηση των τιμών. Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση της κάρτας αγορών Market Pass, ενώ από το τέλος του ιδίου μήνα εκτιμάται ότι θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές, οι οποίες και θα ολοκληρωθούν 6 μήνες μετά, δηλαδή τον Ιούλιο του 2023. Να σημειωθεί ότι οι καταβολές θα γίνονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Όπως ανακοινώθηκε και ψηφίστηκε με σχετική τροπολογία, δίνεται ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξη σε σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Οι πολίτες περιμένουν να αξιολογήσουν το νέο αυτό μέτρο στήριξης, μια και τα όσα εξελίχθηκαν με το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού δεν φαίνεται να ωφέλησαν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά στις αγορές τους. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Τι δηλαδή, να έχει ένα προϊόν 18 στο ράφι και να λέει ότι στο καλάθι το βρίσκω 17,45. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ούτε τα έχω δει καθόλου. Αν τα εφαρμόσω. Μπορεί να είναι καλύτερα, έτσι. Θα δούμε. Από ό,τι λένε και στην τηλεόραση, βγαίνει βγαίνει και από το τίποτα λέγει πέρα, το λίγο που παίρνουμε καλό είναι. Κάτι είναι και εκείνο. Τι να κάνουμε. Τώρα μπορεί να γίνει και κοροϊδία δηλαδή, αλλά. Δεν βλέπω πρώτα-πρώτα, δεν βλέπω σημάνσεις. Σήμανση, κάτι μικρά χαρτάκια. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά δεν με έχει βοηθήσει. Προσωπικά, τώρα δεν ξέρω κάποιον άλλο που να τον έχει βοηθήσει. Η υπόθεση του καλαθιού του νοικοκυριού έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Οι καταναλωτές εκτιμούν ότι δεν έχει αποδώσει το μέτρο στο βαθμό που θα έπρεπε. Από τη μία, τα σούπερ μάρκετ ακολουθούν τις δικές τους πρακτικές την ίδια στιγμή που οι ίδιοι μπορούν να βρουν πιο φθηνά προϊόντα στις ίδιες κατηγορίες και εκτός καλαθιού. Εγώ δεν βλέπω το καλάθι. Πάω στο σούπερ μάρκετ, καλάθι δεν βλέπω. Καρότσι βλέπω, πολύ χρήμα βλέπω, ό,τι θέλουν. Καλάθι δεν βλέπω. Έχουν προϊόντα που δεν τα χρησιμοποιείς. Γιατί έχουν τα σούπερ μάρκετ τις τιμές που είχαν πρώτα, τα δικά τους προϊόντα. Αλλά μας κοροϊδεύουν μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή το κάνανε για να το κάνουν. Έχω τις αμφιβολίες μου γι' αυτό, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει, είναι μια κοροϊδία, μια απάτη. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι εκτός καλαθιού. Είναι φτηνότερα από αυτά που υπολογίζονται στο καλάθι. Άσε που πολλά σούπερ μάρκετ το έχουν αποδυναμώσει αυτό. Δηλαδή το έχουν, δεν δίνουν σημασία. Και αν πας και λες τι είναι για το καλάθι να ψωνίσω, και οι ίδιοι οι πολιτές που είναι μέσα γελάνε. Είναι μια κοροϊδία. Να σβήνονται εντελώς οι απουσίες έως και 5 εργάσιμων ημερών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τον περασμένο Νοέμβριο, προβλέπει η νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία θα ανοίξουν τα σχολεία την ερχόμενη εβδομάδα. Λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπη στην χώρα μας, οι απουσίες που θα οφείλονται με ιατρική βεβαίωση σε γρίπη δεν θα προσμετρούνται στο σύνολό τους, ενώ θα χαρακτηρίζονται δικαιολογημένες ή και αδικαιολόγητες. Με αυτό το μέτρο που προήλθε από την σύσταση του Υπουργείου Υγείας αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, προσπαθούν να περιορίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να καταχωρούνται οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται στη γρίπη, χωρίς όμως να προσμετρούνται έως και 5 εργάσιμες ημέρες, προβλέπει νέα εγκύκλειος με την οποία θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία την ερχόμενη Δευτέρα, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Όπως καθορίστηκε στην Υπουργική Απόφαση, προκύπτει μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο αναφέρεται στα επιδημιολογικά δεδομένα και στον χρόνο που αυτά εμφανίζονται. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει πως η κορύφωση της γρίπης, της εποχικής γρίπης, αναμένεται νωρίτερα φέτος από άλλες χρονιές και κυμαίνεται σε ψηλά επίπεδα. Γι' αυτό προτείνεται οι μαθητές που εμφανίζουν συμπτώματα να παραμένουν στο σπίτι, με στόχο να περιοριστεί η πιθανή μετάδοση αναπνευστικών ή άλλων νοσημάτων και να προασπιστεί η δημόσια υγεία. Μάλιστα, η απόφαση αυτή έχει και αναδρομική ισχύ για απουσίες που έχουν γίνει λόγω γρίπης και τους 2 τελευταίους μήνες του 2022. Το Υπουργείο Παιδείας, βλέποντας τις υγειονομικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται και το επικίνδυνο κοκτέιλ των εποχικών ιώσεων της γρίπης τύπου Α και τύπου Β, αλλά και του κορονοϊού που υπάρχει ακόμα στην κοινότητα, αποφάσισε να λάβει άμεσα το συγκεκριμένο μέτρο. Αυτή είναι η σύσταση και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, γιατί θέλουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα μετάδοσης και να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Παιδείας, στηριζόμενο στα ιατρικά δεδομένα που το Υπουργείο Υγείας είναι αρμόδιο και υποδεικνύει
και με σεβασμό απέναντι στον κάθε μαθητή και στην κάθε οικογένεια, εξέδωσε αυτή τη συγκεκριμένη εγκύκλιο για μη προσμέτρηση απουσιών από τον Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο και σε μια διάρκεια 5 ημερών. Η απόφαση της μη προσμέτρησης των απουσιών ισχύει και για τους μαθητές οι οποίοι νοσούν με κορονοϊό. Το μόνο που χρειάζεται ένα παιδί με γρήπη για να κάτσει στο σπίτι του είναι η προσκόμιση βεβαίωση γιατρού, όπου θα αναγράφονται και οι μέρες κατά τις οποίες ο μαθητής ήταν άρρωστος. Οι συγκεκριμένες απουσίες θα σβήνονται εντελώς, χωρίς να χαρακτηρίζονται δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Πέρα στη δευτεροβάθμια από τις 114 απουσίες ή στο δημοτικό από το 50+1 ή από τις άλλες περιπτώσεις απουσιών που δεν προσμετρώνται όπως 20 μέρες και παραμονή στο νοσοκομείο, το ξέρουν καλά οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, αυτές οι 5 μέρες είναι εργάσιμες ημέρες, δεν προσμετρώνται εφόσον προσκομιστεί βέβαια βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ακόμη και από ιδιώτη γιατρό. Συνεχίζεται το τριήμερο των Θεοφανίων, η παραταμένη καλοκαιρία του τελευταίου μήνα, με το σκηνικό του καιρού να αναμένεται να αλλάξει σταδιακά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αναμένεται να οδηγήσουν πολλούς στις κατατόπους τελετές αγιασμών των υδάτων, με τους πιο τολμηρούς να πέφτουν για την ανάδυση του Σταυρού, αφού η θερμοκρασία του νερού είναι κατά 2 βαθμούς υψηλότερη σε σχέση με τον χειμωνιάτικο μέσο όρο. Με λαμπρότητα, θρησκευτική κατάνοιξη και χωρίς μέτρα θα εορταστούν στην Πάτρα τα Θεοφάνεια. Επίκεντρο ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας και στη συνέχεια ο Μόλος Αγίου Νικολάου, όπου θα τελεστεί αγιασμός υδάτων και ρήψη του Σταυρού. Στο μεταξύ, με καλό καιρό θα περάσουμε το τριήμερο των Θεοφανίων. Ο γεωλόγος, προγνώστης καιρού Νικόλας Ερέτης, αναλύει τα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν το προσεχές τριήμερο. Από την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, που είναι η γιορτή των Θεοφανίων, μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, ο καιρός θα είναι ευνοϊκός στο πλαίσιο των τελευταίων ημερών. Περνάμε ένα παρατεταμένο διάστημα καλοκαιρίας, όπως είχαμε αναφερθεί και άλλωστε και μέχρι γιορτές γι' αυτό, με τις υψηλές βαρομετρικές πιέσεις να μην επιτρέπουν στην ουσία σε κάποια ατμοσφαιρική διαταραχή, σε κάποιο βαρομετρικό χαμηλό να μας επισκεφθεί ή σε κάποια ψυχρή αερεμάδα να κατέβει προς το μέρος μας. Έτσι αναμένεται να συνεχίσει ο καιρός και το τρίμερο του Θεοφανίων, αναμένεται να έχουμε καταπληκτικό καιρό και κατά τη διάρκεια του τριήμερου αυτού, με ασθενείς ανέμους, θερμοκρασίες γύρω στους 15-16 βαθμούς το μεσημέρι, ελάχιστες και γύρω στους 10 βαθμούς το πρωί, και είναι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο τρίμερο ξανά για όσους επιθυμούν και να παραμείνουν στην πόλη μας και να εκδράμουν αυτό το τρίμερο. Και έτσι φαίνεται να ξεκινά και έτσι θα έλεγα μέχρι και τη Δευτέρα θα έβαζε αυτό το χρονικό προσδιορισμό για αυτό το σκηνικό. Οι θερμοκρασίες θα κοιμανθούν στους 15-17 βαθμούς Κελσίου, ενώ για όσους αναμένεται να τιμήσουν το έθιμο και να βουτήξουν στη θάλασσα για να πιάσουν το σταυρό, τα πράγματα θα είναι εξίσου ευνοϊκά. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με βροχές. Φαίνεται να έχουμε μετά από αρκετό καιρό τις πρώτες βροχές κατά τη διάρκεια από το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας και τη διάρκεια της Τρίτης. Κάποιες βροχές μέσα στα πλαίσια, θα έλεγα, φυσιολογικού τύπου βροχές και υποδυστικές βροχές, και οι οποίες θα μας επικοινωνήσουν μετά από σχεδόν ένα μήνα. Τελευταία βροχόπτωση ήταν, να θυμίσω, γύρω στις 12 με 13 Δεκέμβρη στην περιοχή μας. Φαίνεται μαζί με αυτή η υποκαιρία να υπάρχει μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, η οποία ενδεχομένως να φέρει κάποιες θερμοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, εκεί πάνω από τα 1.600-1.700 μέτρα. Στους αγαπημένους προορισμούς των Ελλήνων για το τριήμερο των Θεοφανίων εντάσσονται τα Καλάβρητα. Παρά το γεγονός πως ο καιρός θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο και τα χιόνια δεν έχουν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ξενοδόχων, η πληρότητα για το τελευταίο τριήμερο των εορτών αγγίζει το 90%, ωστόσο οι φόβοι τους έχουν να κάνουν για τον υπόλοιπο χειμώνα. Μέχρι στιγμής οι προκρατήσεις για Ιανουάριο και Φεβρουάριο είναι κατά των προσδοκιών και του αναμενόμενου για την εποχή. Ένας από τους δημοφιλείς προορισμούς για το τριήμερο των Θεοφανίων είναι και πάλι η πόλη των Καλαβρίτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο ξενοδόχων Καλαβρίτων Κωνσταντίνο Δαφαλιά, οι κρατήσεις είναι στο 90%. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως η περιοχή θα δεχθεί μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών από αυτόν που δέχθηκε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Υπάρχει αρκετή έτσι, κινητικότητα στην περιοχή. Πληρότητες κυρίως τα τριήμερα αρκετά ψηλά, γύρω στο 90%. Οι ενδιάμεσες ημέρες δεν πήγανε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα, εντάξει, το τρίμερο το οποίο έρχεται δείχνει ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Ήδη ξεκινάει το πρώτο κύμα των επισκεπτών των Θεοφανίων να έρχεται στην περιοχή.
Και αύριο επίσης περιμένουμε αρκετές αφήξεις. Εντάξει, γενικώς οι κρατήσεις για την, συνολικά για την εορταστική περίοδο έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Ο καιρός δυστυχώς δεν έχει σταθεί σύμμαχος, αφού τέτοια εποχή άλλες χρονιές οι πολίτες απολάμβαναν το χιόνι. Οι μονοήμεροι επισκέπτες που έρχονται κυρίως, μας επισκέπτονται από την πόλη της Πάτρας, υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες. Είναι οι ημέρες των Αργιών. Υπήρχε αρκετή επισκεψιμότητα από τις γύρω περιοχές. Οι οποίοι έρχονται, μένουν στα εμπορικά καταστήματα κυρίως και μετά αναχωρούν. Δεν διανυχτερεύουν εδώ. Η ανησυχία των επαγγελματιών εντείνεται για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, αφού μόνο οι γιορτές δεν βγάζουν τα σπασμένα. Εκεί υπάρχει μια ανισοκατανομή σε σχέση το τι συμβαίνει με τον εμπορικό κόσμο και τα καταστήματα που είναι στο πεζόδρομο και γενικότερα. Το επόμενο τρίμερο είναι της Καθαρής Δευτέρας, που είναι 24 με 27 Φεβρουαρίου. Αλλά μεσολαβεί επί της ουσίας ένας ολόκληρος χειμώνας. Για εμάς ο Γενάρης και ο Φεβρουάριος είναι οι πιο δυνατοί μήνες. Αν αυτούς τους μήνες δεν δουλέψουμε καλά, μετά ξεκινά να παρουσιάζονται προβλήματα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μετά τις 8 Γενάρη, την Κυριακή, δεν υπάρχουν προκρατήσεις, πολύ ελάχιστες. Η Energean έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με την εκτέλεση των ολοκληρωμένων εργασιών για την τρισδιάστατη σεισμική έρευνα που πραγματοποίησε μέσω του ειδικού σεισμογραφικού σκάφου στο θαλάσσιο οικόπεδο που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο, αποκτώντας δεδομένα από περίπου 2.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στην διάρκεια της έρευνας κινητοποιήθηκαν συνολικά 5 εξειδικευμένα σκάφη με επικεφαλή στο ειδικό σεισμογραφικό της PGS, εφοδιασμένα με τον πλέον εξελιγμένο για τις έρευνες αυτού του είδους εξοπλισμό. Δέσμευση πως σε λίγους μήνες θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο μπλοκ 2 του Ιωνίου Πελάγους, η Energean έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με την εκτέλεση των εργασιών στη συγκεκριμένη θαλάσσια παραχώρηση. Τα πλάνα είναι εντυπωσιακά, τόσο από τις εργασίες του ειδικού σεισμογραφικού σκάφους στο θαλάσσιο οικόπεδο που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο, όσο και από το εσωτερικό του πλοίου της νορβηγικής PGS. Ολοκλήρωσε την τρισδιάστατη σεισμική έρευνα στο συγκεκριμένο θαλάσσιο οικόπεδο, αποκτώντας δεδομένα από περίπου 2.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ήταν η τέταρτη σεισμική έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία από το 2009 έως και σήμερα και ολοκληρώθηκε με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, χωρίς οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ή άλλο συμβάν. Τα δεδομένα που αντλήθηκαν αποδίδουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εικόνα του υπεδάφους, ενώ η επεξεργασία και ερμηνεία τους, η οποία θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, θα δώσει την δυνατότητα στην Energean να αξιολογήσει το μέγεθος και τις προοπτικές του δυναμικού υδρογόνου ανθράκων και των πιθανών αποθεμάτων. Παράλληλα, θα εντοπίσει και τους στόχους που θα ήταν δυνατό να ερευνηθούν με γεώτρηση. Διάρκεια της έρευνας κινητοποιήθηκαν συνολικά 5 εξειδικευμένα σκάφη με επικεφαλής το ειδικό σεισμογραφικό της PGS, εφοδιασμένα με τον πλέον εξελιγμένο για τις έρευνες αυτού του είδους εξοπλισμό. Παράλληλα, εξειδικευμένα προσωπικό ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τους αλλήλους της περιοχής, προκειμένου να αποφευκθούν τόσο η παρεμπόδιση της έρευνας με βάση την εκδοθήσα ανάπτυξη από το πολεμικό ναυτικό, όσο και τυχόν προβλήματα στην δραστηριότητα.
η κοπή πίτας για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο. Με πληθώρα ευχών και όχι μόνο από τον ίδιο τον Δήμαρχο Γιώργο Γεωργιόπουλο, που ανέλαβε την κοπή, αλλά και το μεγάλο του χειρό της χρονιάς, τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΔΕΙΑ, Νίκο Μαρούντα, που κέρδισε το φλουρί. Με ευχές για τον νέο χρόνο, πλημμύρισε το Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας κατά την διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Όσο για το φλουρί, τυχερός της χρονιάς ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Νίκος Μαρούντας. Την κοπή της πίτας ανέλαβε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και στους αιρετούς του Δήμου να έχουν μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία και ευημερία στις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά, καλή νέα χρονιά, να έχετε υγεία εσείς, η οικογένειά σας και το νέο έτος να είναι καλύτερο, όπως λέμε τα τελευταία χρόνια συνήθως, να είναι καλύτερα από τα προηγούμενα, γιατί φαίνεται ότι θα πάμε καλύτερα. Τουλάχιστον να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε απελευθερωμένοι, να μπορούμε να έχουμε σχέσεις, να βρισκόμαστε, να περνάμε καλά γενικώς, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι πάρα πολλά άτομα, είναι σχέσεις. Όποιος είναι ο τυχερός, ότι θα πάρει μία άδεια, ακούω μέρες, προτάσεις για μέρες. Ο κύριος Γεωργιόπουλος στάθηκε και στις ιδιαιτερότητες του 2023, το οποίο χαρακτηρίζεται από διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, γεγονός που απαιτεί ύψιστη υπηρεσιακή ετοιμότητα από τους Δήμους, προκειμένου να διεκπεραιωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία σειρά από υποχρεώσεις. Θα είμαστε σε μία χρονιά η οποία θα έχει τις δυσκολίες της. Δυσκολίες που έχουν να κάνουν γιατί η χώρα θα περάσει μέσα από εκλογικές διαδικασίες αλλεπάλληλες. Θα υπάρξουν εθνικές εκλογές, πιθανόν δύο, ποιος ξέρει μπορεί και παραπάνω. Θα έχουμε και εκλογές αυτοδιοικητικές. Οι υπηρεσίες εδώ είναι στην καρδιά αυτών των ζητημάτων. Άρα θα πιεστείτε περισσότερο, όχι για να παράγετε έργο για μας, δεν λέω αυτό, αλλά γιατί το έργο που υπομίζονται οι Δήμοι στις εκλογές, οι αυτοδιοικητικές δηλαδή αρχές, είναι μεγάλο και προσθέτει στο ήδη υπάρχον. Θα πρέπει να αποφύγουμε τάσεις. Εδώ είμαστε αφιερωμένοι σε ένα σκοπό. Δεν ερχόμαστε εδώ με πολιτικές, κομματικές ή με αυτοδιοικητικές ταυτότητες. Ερχόμαστε μόνο εσύ πάλι για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.